Σε πρωτοφανείς ομολογίες προχώρησε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα» ο γαλάζιος βουλευτής Ανδρέας Πάτσης, ο οποίος διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του σκανδάλου κερδοσκοπίας σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών και του 1 εκατομμυρίου ευρώ που είχε πάρει από τα ΕΛΤΑ. «Το κόμμα μου γνώριζε τη δραστηριότητά μου», είπε, πράγμα που σημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήξεραν τις δραστηριότητές του με τα κόκκινα δάνεια και τις εξωχώριες εταιρείες που διατηρεί ήδη από το 2019. «Νομίζετε ότι ένα κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του», είπε και συνέχισε λέγοντας πως οι δραστηριότητές του με τις εξωχώριες εταιρείες και την αφέμαξη των πολιτών με τα κόκκινα δάνεια δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ούτε ανακάλυψε κανείς στην Αμερική. Ο Ανδρέας Πάτσης ανέφερε μάλιστα ότι όλες οι εταιρείες ήταν δηλωμένες στο πρώτο ποθενέσχες που κατέθεσε ως βουλευτής το 2020 και μάλιστα όταν έγινε καταγγελία στη Βουλή, ελέγχθηκε από την Επιτροπή Ποθενέσχες και απαλλάχθηκε μετά από έλεγχο που διήρκησε 8 μήνες. Ως βουλευτής παραδέχτηκε ότι έχει 3 εταιρείες offshore στην Κύπρο, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο και τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμο 500.000 ευρώ, για να πει και το αμήνυτο, δεν γνώριζα το ασυμβίβαστο του βουλευτή με την κατοχή εκτός χώρας εταιρείας. Σημειώνεται ότι είναι και δικηγόρος. Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ και τη σύμβαση του 1 εκατομμυρίου, ο Ανδρέας Πάτσης υποστήριξε ότι και πάλι το θέμα ήταν γνωστό εδώ και 10 μήνες μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Πάτσης αναρωτήθηκε γιατί έγινε σήμερα το θέμα.